Γεια χαρά, σήμερα θα παίξω το Extreme Battle από το Resident Evil 2, το οποίο είναι ένα arcade mod που ξεκλειδώνεις μόνο εφόσον ολοκληρώσεις και τις 4 περιπέτειες του παιχνιδιού, τις 2 του Λεόν και τις 2 της Claire. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία παρά μόνο ότι ξεκινάς αντίστροφα αυτή τη φορά από το εργαστήριο και πας προς το αστυνομικό τμήμα. Στο αστυνομικό τμήμα υπάρχουν 4 βόμβες που πρέπει να ανακαλύψεις, να τις μαζέψεις και να τις τοποθετήσεις στο τρένο της φυγής, όπως θυμόμαστε από το παιχνίδι, και να το ανατινάξεις και μαζί και τον Neo G προτού εξαπλωθεί. Αυτό είναι δηλαδή το βασικό σενάριο του Extreme Battle, δεν υπάρχει κάποια ιστορία. Λοιπόν, υπάρχουν 3 επίπεδα δυσκολίας. Το επίπεδο 3 είναι αρκετά δύσκολο. Θα παίξουμε το 2 έτσι για να πάμε το μαλακό. Υπάρχουν 4 χαρακτήρες από που μπορείς να διαλέξεις, ο Λεόν βέβαια και η Κλέρ, με τα δικά τους όπλα ο καθένας. Η γνωστή Άντα, η κατάσκοπος. Και μια έκπληξη, ένας guest star από το Resident Evil 1, ο Chris Redfield, αδελφός της Κλέρ. Θα διαλέξω τον Chris, που είναι και μια λίγο ασυνήθιστη φιγούρα για το Resident Evil 2 και έχει και ένα πολύ καλό όπλο βέβαια, την ενισχυμένη καραμπίνα. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του παιχνιδιού. Θα αφήσω τώρα κάποια πράγματα που πιάνουν πολύ χώρο. Το καλό με το Extreme Battle είναι ότι όλοι οι χώροι, όλα τα δωμάτια είναι ξεκλείδωτα. Οπότε εσύ διαλέγεις πού θα πας, αν θα ακολουθείς δηλαδή το σύντομο δρόμο προς το αστυνομικό τμήμα ή θα σκοτώσεις περισσότερους εχθρούς και θα μαζέψεις και τα πυρομαχικά βέβαια. Εσύ πρέπει να κάνεις διαχείριση του παιχνιδιού. Εγώ θα προσπαθήσω να μπω σε αρκετά δωμάτια, όχι σε όλα βέβαια, για να δούμε και σε κάθε δωμάτιο τι εχθρός υπάρχει. Εδώ για παράδειγμα έχουμε τα αραχνάκια που δεν είναι πολύ συνδυσμένη εικόνα. Στο Resident Evil 3 βέβαια καθιερώθηκαν. Όταν πέθανε δηλαδή με μια μεγάλη αράχνη ξεπηδούσαν αυτά. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε στο κυρίως παιχνίδι. Όταν πεθαίνει η αράχνη δεν γεννιούνται αραχνάκια. Και είναι και πολύ ενοχλητικά όπως βλέπετε. Αλλά δεν σου τρώνε πολύ ζωή. Νομίζω τουλάχιστον. Δηλητηρίαζα νομίζω. Αυτό δεν είναι καλό. Θα χάσουμε τώρα τζάμπα αρκετή ενέργεια. Στο Extreme Battle υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί που μας δηλητηριάζουν. Η αράχνης είναι ένας εχθρός και υπάρχουν και τα δηλητηριώδη φυτά. Τώρα επειδή δηλητηριάστηκα θα αλλάξω λίγο τα σχέδια και θα πάω εκεί που υπάρχουν μπλε βότανα. Αν κατορθώσω να φτάσω βέβαια. Thank you.
Εδώ στον επόμενο διάδρομο υπάρχουν συνήθως ή σκυλιά ή ζόμπι. Τώρα την πάτησα. Λάθος. Το πιστόλι του Chris έχει το καλό ότι έχει έναν αλγόριθμο που κάποιες φορές ρίχνει στο κεφάλι κατευθείαν. Ξέχασα να αλλάξω όπλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Εννοείται ότι στο hard mode θα είχα πεθάνει ήδη. Δεν συγχωρούνται λάθη. Και με δύο χτυπήματα πεθαίνεις, έτσι δεν έχει και πολύ περιθώριο. Έχουμε άλλο ένα leaker. Αν πεις μπορεί να τα αφήσω να ζήσει. Αλλά καλό είναι να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, μια που είμαστε εδώ, να πάμε σε αυτή την πόρτα. Εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά να μην μας αρπάξουν τα ζόμπι. Ήδη με άρπαξε ένα. Να πάμε και στο άλλο δωμάτιο, εδώ συνήθως υπάρχει μια ράχνη και πυρομαχικά για την καραμπίνα που θέλω να πάρω. Δύο, μια χαρά. Επίσης μπορεί να πάμε σε αυτό το χώρο εδώ που υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά. Ελπίζω να μην με δηλητηριάσουν. Τώρα βλακεία κάνω που μπαίνω μέσα, αλλά έχει πολλά βότανα εδώ. Πρέπει να είναι κανείς γρήγορος προτού προλάβει να σου ρίξει το δηλητήριο το φυτό. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο φυτό. Να δω πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Το οποίο κρύβεται εκεί πέρα τώρα. Μας έλειπε τώρα να μας δηλητηριάσει για δεύτερη φορά. Γι' αυτό ήρθα, γιατί έχει τα βότανα και θα μας χρειαστούν. Με τη μία, headshot. Τώρα σάστησα γιατί δεν θυμόμουν που πρέπει να πάω εδώ πέρα. Είναι φανερό γιατί δεν διάλεξα το hard mode, γιατί με επιρρεπείς στα λάθη. Θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι αυτό για να το παίξει στο level 3. Λοιπόν, τρία φυτάκια από εδώ.
Λοιπόν, το ένα το καταναλώνω. Και θα αφήσω και ένα μαζί μου. Τώρα θα μπορούσαμε να φεύγαμε από το εργαστήριο, αλλά θέλω να εξερευνήσω λίγο κάποιες περιοχές. Να δούμε τι τέρατα έχουν. Στο κανονικό παιχνίδι, στις β' περιπέτειες των χαρακτήρων, εδώ είναι μια αρκετά δύσκολη περιοχή. Έχει τύρανο, έχει λίκερς. Πήγα να τον αποφύγω, αλλά δεν υπολόγισα. Εδώ έχει κάποια φυτά. Για να φτιάξουμε σούπερ βότανα. Στο κανονικό παιχνίδι έπρεπε εσύ να σπρώξεις τα κυβότια εδώ για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Ευτυχώς εδώ τα έχει όλα έτοιμα. Θα δούμε τώρα τι τέρατα. Εδώ έχει λίκερς συνήθως. Και τα ενισχυμένα λίκερς, όχι αστεία. Πάμε προσεκτικά, λες και είναι ναρκοπέδιο. Και αυτά τα τέρατα είναι... Α, δεν έχει άλλο. Παίρνουμε λοιπόν το αυτόματο, πολύ ωραίο όπλο. Και μάλιστα λέω να το εγκαινιάσω στην επόμενη περιοχή. Εδώ έχουμε τα αγαπημένα μας σκυλιά. Φαντάζομαι σε όλους πολύ μισητά. Οπότε θα πάρω την εκδίκησή μου. Δύο κυβότια σφαίρες για την ανταμοιβή μας. Οπότε σιγά σιγά μπορούμε να φύγουμε από το εργαστήριο, δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε από εδώ.
Να πάρω και αυτά τα βότανα, γιατί θα μου χρειαστούν. Μάλλον δεν έχω χώρο να πάρω το δεύτερο, δεν πειράζει. Και εδώ τελειώνει η πρώτη περιοχή του παιχνιδιού. Και συνεχίζουμε τώρα στην περιοχή του εργοστασίου. Πάμε αντίστροφα δηλαδή. Θα πάρω τον εκτοξευτή ρουκετών γιατί έχει τον τύρανο στα επόμενα δωμάτια. Δεν και βέβαιο, κάποιες φορές βέβαια έχει ζόμπι. Συνήθως έχει τον τύρανο. Όχι. Οπότε μπορεί και τζάμπα να κουβάλει σε τον εκτοξευτή. Βλέπετε, αυτό το πιστόλι είναι πολύ ωραίο γιατί μερικές φορές σκοτώνει απευθείας τα ζόμπι και δεν ξοδεύεις πολλές σφαίρες. Είναι σχεδόν τόσο καλό όσο και η καραμπίνα. Θυμίζει το Eagle πιστόλι της Jill. Εσύ που ακριβώς είναι το σύνορα. Δεν είναι ανάγκη να τα σκοτώσω τελείως, εφόσον δεν θα ξανάρθω. Ανά ο τύρανος. Νομίζω θέλει μία. Από σφαίρες καραμπίνες πάω μια χαρά. Και όταν βγούμε από το τελεφερίκ μας περιμένουν δηλητηριώδη φυτά. Ελπίζω να μην με δηλητηριάσουν. Τις μισές φορές δεν τα καταφέρνω δυστυχώς. Γιατί πολλές φορές έχει δύο φυτά. Όταν κάνεις ελιγμό να ξεφύγεις από το ένα, σε περιμένει το άλλο. Τώρα ευτυχώς είχε μόνο ένα φυτό. Αλλά δεν έχει καθόλου βότανα. Εδώ συνήθως έχει βότανα. Δεν πειράζει. Άμα δηλητηριαζόμουν εδώ θα ερχόμουν
για να θεραπευτώ. Να δούμε τώρα εδώ τι έχει. Εντάξει, από σφαίρες είμαι μια χαρά. Τώρα να πάω εδώ να δω τι γίνεται. Άντε μια που ήρθα. Μάλλον δεν προλαβαίνω να του ρίξω με το καραμπίνο τώρα. Από διαχείριση πυρομαχικών πάω καλά. Τα ζόμπι τα σκοτώνω γιατί θα ξαναπεράσω από εδώ προφανώς. Καλό είναι να ξεμπερδεύω. Δεν θυμάμαι τώρα εδώ τι εχθρός, νομίζω σκυλιά έχει εδώ. Ναι, οπότε πρέπει να κάνω χώρο. Αυτό είναι διαφορετικό όπλο ή το ίδιο, το ίδιο. Απλά θα το έχω δύο φορές. Πάμε γρήγορα τώρα να θεραπευτούμε. Πάρα πολλά φυτά, δηλητηριώδη και αράχνες. Το Extreme Battle, αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του, για να το κάνει πιο δύσκολο δηλαδή. Λάθος τώρα έκανα. Έχει άλλο. Ώρα για την καραμπίνα. Συνήθως περιμένουν ηλίκες.
3 κιόλας. Εντάξει, ζήσαμε. Ας πάμε πρώτα κάτω. Με τι ανακούφιση μπαίνουμε στο save room, ε? Ας πάρουμε κανένα βότανο να μην σερνόμαστε. Κάνουμε και χώρο. Τώρα αυτά τα βαριά όπλα δεν τα θέλω για την ώρα. Όταν είναι υγεία στο κίτρινο χρειάζεσαι πάντοτε 2 βότανα πράσινα. Δεν έχουμε όμως πράσινο για να το αναμίξουμε όταν βρούμε με την πρώτη ευκαιρία. Βλέπετε, έχω 48 σφαίρες καραμπίνας. Δεν νομίζω να έχω πρόβλημα για το παιχνίδι, το υπόλοιπο. Εντάξει, έχω γύρω σε 60 σφαίρες. Νομίζω φτάνουν και για 2 παιχνίδια πια. Πάμε να εξερευνήσουμε τώρα την απέναντι περιοχή, το απέναντι save room. Το παιχνίδι είναι πολύ γενναιόδωρο με τα βότανα. Ήδη έχω φτιάξει μια μικρή συλλογή. Τώρα, πού είναι αυτό το ζόμπι που σέρνει τις παντόφλες του? Δεν πειράζει, εγώ φεύγω. Μην ενοχλώ. Θα κάνω ένα save σε αυτό το σημείο και έχω προχωρήσει αρκετά. Λοιπόν, θα το συνεχίσω στο επόμενο βίντεο.